Μουδιασμένος παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ουκρανία ο τουριστικός κλάδος. Και αυτό γιατί αναμένονται να έχουν επιπτώσεις στην τουριστική κίνηση της περιοχής. Η αεροπορική κίνηση στον Άραξο αρχίζει μετά το Μάιο. Τα τελευταία δύο χρόνια με τους Ρώσους δεν είχαμε Ρώσους λόγω της πανδημίας. Μόνο λίγους Ουκρανούς είχαμε και από χώρες της Βαλτικής. Καταλαβαίνω. Λετωνία, Εστονία, Λιθουανία είχαμε λίγη κίνηση. Τώρα, οπωσδήποτε το πόλεμος και η εξέλιξή του, που δεν μπορεί κανείς να την προδικάσει και να ξέρουμε πού θα φτάσει αυτή η ιστορία, σαφώς και επηρεάζει αρνητικά τον τουρισμό. Σαφώς. Αλλά τι θα γίνει από τώρα για το καλοκαίρι είναι λίγο δύσκολο να πούμε ακόμα. Όσο αφορά αυτές τις δύο χώρες, έτσι, και τις χώρες της Βαλτικής. Από Γερμανία είναι θετικά τα μηνύματα. Θα έχουμε περισσότερη κίνηση σε σχέση με πέρσι. Από ό,τι μαθαίνω από τους ξενοδόχους και από τους τουριστικούς πράκτορες. Γιατί ακόμα στο αεροδρόμιο, σας λέω, δεν έχουν έρθει ούτε τα σλότς που λέμε εμείς, δηλαδή οι χρονοθυρίδες, για να ξέρουμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Οι Ουκρανοί αποτελούσαν ένα υπολογίσιμο κομμάτι της τουριστικής κίνησης ή όχι? Ναι, ήταν αρκετοί. Δηλαδή, εντάξει, στις καλές εποχές είχαμε κάπου από 6 μέχρι 10.000 Ουκρανούς κάθε θερινή περίοδο. Οι Ρώσοι ήταν πολύ περισσότεροι όταν έρχονταν. Έτσι, τα δύο τελευταία χρόνια όμως λόγω της πανδημίας δεν ήρθαν καθόλου Ρώσοι. Πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη αναμένονται αναταράξεις στην τουριστική κίνηση το επόμενο διάστημα. Είναι γεγονός ότι θα υπάρχει μια σοβαρή επίπτωση όσον αφορά, γιατί είναι ένα κομμάτι του τουρισμού που βασίζεται πολλά μέρη της Ελλάδος από τους Ρώσους και τα Βαλκάνια έχουμε, συγγνώμη, και τη Βόρεια Ελλάδα στηρίζεται και τα βόρεια νησιά μας από τον Ρώσο και από τους Ουκρανούς. Επομένως τώρα θα υπάρχει ένα σημαντικό πλήγμα. Και ήδη θα έχουν και θέματα και στις πληρωμές, δηλαδή και το πρακτικό κομμάτι της όλης περαιτέρω αυτής της διαδικασίας που θα υπάρχει με τις κυρώσεις. Θεωρώ όμως καλό είναι να αναμένουμε λιγάκι, να δούμε λιγάκι τι σημαίνει όσον αφορά τις κυρώσεις και πόσο θα τραβήξει. Ακόμα είμαστε τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Μην πάλι κοβελώμα. Ήταν όμως ένα υπολογίσιμο κομμάτι τουρισμού. Βεβαίως, ξεκάθαρα. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος, δεν ξέρω και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μπορεί αυτά να είναι σε μια εβδομάδα να έχουν σταματήσει. Σίγουρα όμως θα υπάρχει κάποια μείωση και όλα να πάνε καλά την επόμενη εβδομάδα και να σταματήσει ο πόλεμος και όλα να βρεθούν μια ειρηνευτική διαδικασία. Αυτό θα έχει μια επίπτωση μικρή, οπωσδήποτε τουλάχιστον. Μεγαλύτερο πλήγμα προβλέπεται στον εισερχόμενο τουρισμό της περιοχής. Και στον εξερχόμενο. Δηλαδή και οι Έλληνες θα είναι φιδωλοί στα ταξίδια τους, γιατί δεν ξέρουμε πόσες χώρες θα εμπλακούν και τι θα γίνει και τι προεκτάσεις θα έχει αυτά. Από την άλλη, θα υπάρχει και κάποια οικονομική επιβάρυνση, θα πούμε το καλοκαίρι θα έχουμε δει τις επιπτώσεις στην οικονομία μας. Ήδη έχουμε κάποιες επιπτώσεις στην οικονομία από το θέμα του κορονοϊού. Θα έχουμε και επιπτώσεις από το κομμάτι του πολέμου. Θα είναι το ενεργειακό, θα είναι σε βασικά υλικά. Θα είμαστε και πάλι συγκρατημένοι στα ταξίδια για άλλο λόγο, όχι για τον κορονοϊό τώρα, για άλλο λόγο. Οπότε πρέπει να ξεκαθαρίσει το οποίο δεν μπορούμε να. Ναι, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Θέλω να πιστεύω θα υπάρχει μια θετική εξέλιξη για όλο τον κόσμο πάνω απ' όλα. Και από εκεί και πέρα όλα έχει ο Θεός.